Κύριε Γεωργακόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Για πείτε μας τώρα τι γίνεται. Άκαρπη συνάντηση χθες, άρα αδιέξοδο. Όχι, δεν υπάρχει αδιέξοδο. Έτσι, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα καταρχήν. Υπάρχουν επιλογές. Δεν ξέρω οι ασφαλισμένοι τι επιλογές έχουν όμως. Οι οποίοι θέλουν να αρνούνται την νομοθετημένη διαδικασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την πληρωμή τους, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Δημιουργεί πρόβλημα σαφώς στους ασθενείς. Εγώ θέλω να σας πω μόνο για να ακουστεί ότι έχουν αναρτήσει σε όλα τα καταστήματά της μια παραπλανητική διαφήμιση για τους πολίτες. Λένε ότι δεν δέχεται το βάουσερ χωρίς αντίκρισμα του ΕΟΠΗΜΑ. Το βάουσερ έχει αντίκρισμα και το αντίκρισμά του είναι η αξία της αποζημίωσης που πληρώνει ο ΕΟΠΗΜΑ για κάθε ζευγάρι γέλια. Συνεπώς υπάρχει μια παραπλάνηση της κοινής γνώμης αυτό. Και το δεύτερο που αναφέρει από κάτω είναι ότι οι οπτικοί παύλα οπτομέτρες δεν αντέχουν να χρηματοδοτήσουν τον ΕΟΠΗ. Αυτό είναι ψευδέστατο, διότι ο ΕΟΠΗ αποζημιώνει για τα γυαλιά. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει λοιπόν χρηματοδότηση των οπτομετρών προς τον ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ αγοράζει υπηρεσίες υγείας, ο ΕΟΠΗ πληρώνει την αποζημίωση για κάθε ζευγάρι γυαλιά 100 ευρώ. Είτε άμεσα στον ασθενή, είτε. Κύριε Γεωργακόπουλε, όλα αυτά είναι κατανοητά. Μας λέτε ότι οι οπτικοί δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία. Έχετε εσείς τη δυνατότητα να τους υποχρεώσετε να την εφαρμόσουν. Και τι θα γίνει? Το ότι δεν δέχονται να εφαρμόσουν μία νομοθετημένη διαδικασία είναι άλλη τάξη πρόβλημα. Εμείς αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε την ανταπόκριση που θα υπάρξει ή που δεν θα υπάρξει. Θα αντισταθμίσουμε. Θα συνεννοηθούμε και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και θα πορευτούμε και θα πάρουμε τα μέτρα μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αποζημιωθούν οι ασθενείς εφόσον καταβάλουν από την τσέπη τους χρήματα στους οπτικούς. Αν αυτό το εκβιαστικό μέτρο, αυτή την εκβιαστική τακτική χρησιμοποιούν οι οπτικοί για να κάμψουν τον ΕΟΠΗ και να μην εφαρμόσουν την νομοθεσία, αυτό ας το κρίνει και η κοινωνία αλλά και τα αρμόδια θεσμικά όργανα της πολιτείας. Πάντως τώρα, κύριε Γεωργακόπουλε, οι ασθενείς θα πηγαίνουν και θα πληρώνουν εκείνοι προς το παρόν. Αυτή ήταν η προηγούμενη διαδικασία. Ναι, ναι, όμως απλώς άλλαξε ο τρόπος, κύριε Γεωργακόπουλε. Επειδή από 1η Οκτωβρίου αλλάξατε. Ναι. Τώρα λοιπόν, οι ασφαλισμένοι, αν πάνε και πληρώσουν και πάρουν τα γυαλιά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία με τα αποδεικτικά στοιχεία θα αποζημιώσουν τους ασφαλισμένους. Θα βρεθεί τρόπο να αποζημιωθούν. Αλλά ωραία. Αυτό λέω, λειτουργεί εκβιαστικά η άρνηση. Μάλιστα. Και η αντίσταση που προβάλλουν οι οπτικοί λειτουργεί εκβιαστικά και προς τον οργανισμό και προς τους πολίτες, τους ασθενείς που έχουν διαταραχές όρασης, αλλά και απέναντι σε μια νομοθετημένη διαδικασία την οποία αρνούνται να εφαρμόσουν. Δεν θα σας πω. Μάλιστα. Και από εκεί πέρα, ο ΕΟΠΗ τι θα κάνει? Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις, κύριε Γεωργακόπουλε? Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, λειτουργούν έξω από τους κανόνες της θερμοθετημένης της πολιτείας και του κράτους. Αλίμον. Θα προσφύγετε σε δικαιοσύνη, κύριε Γεωργακόπουλε? Αυτό δεν το κρίνει ο ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ κρίνει στάσεις, συμπεριφορές, αλλά αρμόδια όργανα της πολιτείας είναι άλλα για να ασχοληθούν με την άρνηση των οπτικών να δεχτούν τα βάουσερ και να αποζημιωθούν. Ποια είναι αυτά τα όργανα, κύριε Γεωργακόπουλε? Υπάρχουν, τα ξέρουν όλοι, αλλά δεν χρειάζεται να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Μια συγγνώμη δηλαδή. Γιατί τα όργανα είναι, όταν αρνείσαι να εφαρμόσουν μια νομοθεσία, υπάρχουν και από εκεί και πέρα θεσμικά όργανα που επιλαμβάνονται αυτών των συμπεριφορών. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Γεωργακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα. Πάντως το θέμα είναι ότι θα βρεθούν οι λύσεις ώστε να αποζημιωθούν οι ασφαλισμένοι. Από εκεί πέρα η διένεξη και το τι στάση κρατούν οι οπτικοί. Προς το παρόν πληρώνουν οι ασφαλισμένοι πάντως. Έχουμε συνέχεια. Πάντα. Όλη αυτή η διαμάχη, όλες οι διαμάχες είναι εις βάρος των ασφαλισμένων. Πάμε όμως σε ένα άγριο έγκλημα. Για πάμε στο Ηράκλειο. Έχουμε τον Κώστα Βασιλιά.